Καλησπέρα σας. Παίρνω τηλέφωνο για την αγγελία σας. Λέτε ότι ζητάτε άτομα με εμπειρία σε κρέπες ή σάντουιτς. Ναι. Έχω μεγάλη εμπειρία στην κατανάλωσή τους. Έχετε βάλει μια αγγελία στις Θεσσαλικές ότι ζητείτε συνέτερος για επιχείρηση καθαρισμού χαλιών. Περιμένετε, κάνετε, είναι δικό σας, είναι δική σας επιχείρηση. Ακριβώς. Κάνετε καθαρισμό χαλιών. Νομίζω, μόνο χαλιών ή... Όχι, πρέπει να... Νομίζω κάνετε και ρούχα. Όχι, μόνο χαλιά. Χαλιά, μπαχούρες... Μάλιστα, μάλιστα. Ενδιαφέρον. Το κεφάλαιο το οποίο ζητάτε, ποιο είναι. Πόσο περίπου, δηλαδή πόσο περίπου, για τι είδους κεφάλαιο μιλάμε. 50.000. Πόσο? 50.000. Χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας. Παίρνω τηλέφωνο για την αγγελία. Ναι. Ποια αγγελία, δεν έχω αρκετές αγγελίες, πες το μου λίγο μια. Φυσικά, φυσικά. Εγώ συνεργάζομαι με μια εταιρεία η οποία ξεκίνησε με την ιδέα να πουλούνται τα προϊόντα των Ελλήνων παραγωγών και βιοτεχνών από πρατήρια Για την αγγελία, είχα πάρει τηλέφωνο. Ναι, έχεις ξαναγωγή στη Γίδια. Γίδια, όχι, δεν... όχι, όχι, δεν έχει τύχει. Αυτή η εταιρεία ενώνει όλους τους Έλληνες παραγωγούς και ιδιοτέχνες, κατά βάση, ναι. Και όλους τους Έλληνες καταναλωτές. Και παρακάμπτονται οι μεσάζοντες, οι οποίοι κερδίζονται, οι οποίοι ανεβάζουν τις τιμές των προϊόντων των Ελλήνων παραγωγών. Αλλά γενικώς, επειδή είμαι από την Κρήτη και έχω μια... από Κρήτη, Χανιά για την ακριβή. Ναι, Κρήτη. Ναι. Οπότε γενικώς έχω εμπειρίες με κάποια ζώα. Είναι λίγο παράκλινη η δουλειά μας, καταλάβες, η δουλειά του κτηνοτρόφου είναι λίγο παράκλινη. Να, από ό,τι καταλαβαίνω εσείς, απλά σας ενδιαφέρει η φύλαξη. Η φύλαξη. Με την ιδέα αυτή τώρα δημιουργήθηκε το πρώτο πρατήριο καταναλωτικό προϊόντο. Από λαχαντικά, προστατικά, ότι χρησιμοποιούμε... Να σας πω, άμα είναι απλά για φύλαξη, είναι κάτι το οποίο πιστεύω θα μπορούσα να κάνω. Έχω δουλέψει σαν security στο νοσοκομείο στο Βόλο. Οπότε, ναι, υποθέτω ότι λέθατε κάτι το ιδιαίτερο ή απλά φύλαξη. Να προσέχω τα γίδια, υποθέτω, ναι. Θα κοιτάξω και θα σε ξαναπάρω. Παίρνω τηλέφωνο για την αγγελία την οποία είχατε βάλει στις Θεσσαλικές αγγελίες ότι ζητείτε βοηθό σερβιτόρ με γνώση γλυκών. Μήπως θα μπορούσατε να μου πείτε μερικά πράγματα παραπάνω για αυτό το πόστο. Διότι από τη μέση οι μεσάζοντες και οι διαφημίσεις. Ναι. Έχω εκεί πέρα μια προϋπηρεσία, έχω δουλέψει εκεί πέρα για 2,5 μήνες. Κινέζικη κουζίνα. Ναι, γνωρίζω λιγάκι από αυτά. Τι είδους μεζέδες έχει το ζερί. Όχι, για σερβιτόρους, μην νομίζετε ότι και εγώ έκανα πολλά έτσι από κουζίνα μέσα στον Ιντλμπαρ, δηλαδή καμιά γάτα και μπουν και μπαπ. Πάρα πολύ ωραίο μικρό γραφικό μαγαζάκι στη Ρόδο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ναι, είχα δουλέψει εκεί πέρα για 2,5 μήνες. Κάπου εδώ πήρα δεν έχετε σάντουιτς. Και σε καράβι επίσης, σαν μάγειρας. Θαλασσινά δεν έχετε καθόλου. Κρίμα γιατί είναι το... εντάξει, ίσως είμαι επηρεασμένος και από την προηγούμενη δουλειά, γιατί εκεί πέρα στα καράβια έπαιζε πάρα πολύ θαλασσινό, δηλαδή έκανα ένα καρχαρί αφρικά σε φανταστικό. Ναι, ωραία, λοιπόν, θα με έχετε στα υπόψη σας. Καταλαβαίνω σωστά. Δίκτυο συνεργό. Ναι. Τα άτομα, όπως είμαι εγώ, και όπως σου λέω τώρα,
για τον ανιχνευτή μετάλλων, λέτε. Αυτό που πιάνε μακριά, λέω. Α, ναι, ναι, ναι. Να σας πω, δεν έχω και τόσο πολύ ιδέα από ανιχνευτές μετάλλων. Για την ακρίβεια δεν γνωρίζω σχεδόν τίποτα. Δηλαδή, ποιο είναι καλύτερο. Δηλαδή, δεν ξέρω, έχετε, με ποιο έχετε βρει τα πιο πολλά. Ποιο έχει βγάλει τα χρήματά του. Έχετε, γράφετε ότι είναι ένα το οποίο γράφει με λέιζερ. Το λέιζερ, αυτό το είχα κοιτάξει και πριν και μου φάνηκε λίγο περίεργο. Δηλαδή, τι ακριβώς κάνει το λέιζερ. Είναι με λέιζερ, δεν ξεχωριστεί. Είναι σαν εξάρτημα, δεν καταλαβαίνω. Εγώ έχω φτιάξει άλλο για το πιο δυνατό εργαλείο. Με το λέιζερ, με το. Ναι. Ξέρω κάποιοι φίλοι μου π.χ. έχουν ανιχνευτές μετάλλων, αλλά εγώ προσωπικά δεν έχω. Και δεν ξέρω π.χ. αν πρέπει να μην έχω κάποια πράγματα πάνω μου, π.χ. όταν ανιχνεύω για μέταλλα. Τα πράγματα τα οποία πρέπει να προσέχω, δηλαδή δεν ξέρω τι είναι αυτό το οποίο χρειάζεται. Επειδή έχω και μια δίαιτα η οποία είναι πλούσια σε σίδηρο. Καλησπέρα σας, γεια σας. Διάβασα την εγγύηση. Μ' ακούτε? Ναι, με ακούτε? Ναι, διάβασα την εγγελία σας, την οποία έχετε, πουλάτε έναν ανιχνευτή μετάλλων. Ναι. Να σας ρωτήσω, τον νοικιάζετε καθόλου τον ανιχνευτή μετάλλων? Να το δουλέψω εγώ, δηλαδή, σε κάποια περίοδο σε νοικιάσω. Ναι, αν θα μπορείτε να σκανάρετε κάτι ίσως για μένα. Αυτό ίσως θα μπορούσε να γίνει. Αξίζει τον κόπο. Τι εννοείτε για το. Να σας πω, δεν είναι τόσο. Το ότι ψάχνω να βρω κάτι το οποίο έχω χάσει. Υποθέτω πως το έχω χάσει. Είναι για την ακρίβεια η βέρα της γιαγιάς μου. Και επειδή έχουμε μία. Έχουμε διάφορα ζώα στο σπίτι. Μισό ακράς, κάνω πιο εκεί. Συγγνώμη, κατά μου. Έχω μία ιδέα. Ότι ίσως να την έχει καταπιεί η γάτα. Αλλά δεν είμαι σίγουρος. Γι' αυτό θα ήθελα σαν. Να σκανάρω τη γάτα. Όχι, δεν θα πρέπει να κάνω δουλειά. Πρέπει να είναι χαμένο στο έδαφος, να πέσει ακτινοβολία κτλ. Ναι, ίσως θα ήταν υπερβολικό να θάψω τη γάτα και να βρούμε την. Λοιπόν, για πες τι ακριβώς λέει αυτός, να με υλοποιεί οτιδήποτε κομμάτι. Μ' ακούτε? Δεν σας ακούω, ναι, με ακούτε? Με ακούτε τώρα? Ναι. Μισό να πάρω το μηδέν, να πάρω το μηδέν, μισό. Μ' ακούτε? Ναι, για πείτε μου. Ωραία, λοιπόν. Ωραία. Έχω ένα κομμάτι το οποίο θα ήθελα να μιλοποιήσουμε. Να σας το πω λιγάκι πώς είναι για να μου πείτε τι μπορούμε να κάνουμε. Γιατί εγώ το έχω στο μυαλό μου κάπως, αλλά δεν είμαι σίγουρος. Επάνω σε χρυσό σινί η Σαλόμη φέρνει την κεφαλή του Ιωάννη Βαπτιστή στο νέο Έλληνα τον Σοφιστή που από τον έρωτα με αδιαφορία γέρνει. Σαλόμη την δική σου, απαντάει ο νέος. Ήθελα να με φέρουνε την κεφαλή. Αστειευόμενος έτσι ομιλεί. In the jungle, the mighty jungle, the lion sleeps tonight. Και την επαύριο ένας δούλος της Δρομαίος. Της ερωμένης έρχεται την κεφαλή βαστώντας. Ολόξανθη, επάνω σε χρυσό σινί. Σε χρυσό σινί.
πλην την επιθυμία του την χθεσινή, ο σοφιστής έχει ξεχάσει μελετώντας. Τα αίματα που στάζουνε βλέπει και αηδιάζει, το αιματωμένο πράγμα αυτό να σηκωθεί. Προστάζει. Από μπροστά του και εξακολουθεί του Πλάτωνος τους διαλόγους να διαβάζει. Τώρα εγώ αυτό το σκέφτομαι λιγάκι, τι σκεφτόμαστε με το συγκρότημα, το πάμε λίγο προς το thrash ή ίσως ψιλοελαφρύ metal με κάποια φωνητικά. Μπορούμε να κάνουμε κάτι γι' αυτό. Αυτή είναι η ιδέα, είναι συνέχεια του κινήματος της πατάτας που έχει την Κατερίνη. Το κίνημα της πατάτας, ναι. Τι μπορούμε να κάνουμε γι' αυτό. Ναι. Μ' ακούτε. Ναι, που λέτε λίγο να έχω σήμα, δεν έχει σήμα μάλλον, δεν έξω. Μισό λεπτό να κουνηθώ. Τώρα μ' ακούτε. Ναι. Μία συνέχεια της κίνησης αυτής, πιο λαμβανοτέχνησης, γιατί αυτή ήταν πάνω κίνηση και δεν ήταν και τόσο λαμβανοτέχνη. Και ας διαδίδεται πριν από τα χρόνια σε ό,τι θα όχι, απλά από ό,τι καταλαβαίνω είναι μια επεύθυνη θέση. Έχει να κάνει βεβαίως σχέση με τον παράγοντα άνθρωπο, τις πωλήσεις, το marketing. Ναι, ότι χρειάζεται ένα επεύθυνο άτομο. Ναι. Να σας στείλω με μήνυμα το site μου που έχω μερικές πληροφορίες. Ναι, στείλτε μου, γιατί νομίζω ότι είμαι ένα υπεύθυνο άτομο. Το οποίο ίσως να το ενδιαφέρει κάτι τέτοιο. Νομίζω ότι αυτή είναι μια ιδανική θέση για μένα. Ωραία, αν είναι στέλνω με μήνυμα το site, που εκεί έχει περισσότερες πληροφορίες, έχει και κάποια βίντεο και επεξηγούν αυτά τα πράγματα, να πούμε περισσότερο και αν σας ενδιαφέρει, μιλάω ξανά. Βεβαίως, μ' ακούγεται μια θέση η οποία θα με ενδιαφέρει. Ναι, στείλτε μου. Γεια σας. Καλό απόγευμα. Ναι, γεια σας. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Μ' ακούτε? Με ακούτε, με ακούτε, γιατί δεν σας ακούω και τόσο καλά. Γεια σας, γεια σας.